Καλησπέρα συναγωνιστές. Είμαι σίγουρη ότι πολλά ζητήματα από αυτά που θα ακούσετε σχετικά με την εκπαίδευση τα γνωρίζετε, τα βιώνετε μέσα από τις οικογένειές σας. Και αυτό συμβαίνει γιατί η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο από το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς για να ετοιμαστεί μπροστά στο δεύτερο πρόβλημα με την πανδημία. Τα αιτήματα που βάλαμε οι γονείς και εκπαιδευτικοί από το καλοκαίρι και με κινητοποίηση από τις 25 Οκτώβου στο να βρεθούν αίθουσες, στο να υπάρχει πρόσληψη προσωπικού σχετικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό και με την καθαριότητα, σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιήθηκαν. Και όχι μόνο δεν ικανοποιήθηκαν, αλλά η κυβέρνηση, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, πέρασε νόμο το Μάη, μέσα στην πανδημία, για αύξηση αριθμού μαθητών. Δηλαδή τα 22 παιδιά τα έκανε 25. Το φαντάζεστε αυτό τώρα στα σχολεία με τις μάσκες, τα μικρά παιδάκια με το μέσα να συνοστίζονται, δηλαδή αύξησε τις συνθήκες συγχρονισμού, δεν τις μείωσε σε καμία περίπτωση. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε ένα σοβαρό θέμα με τα κενά τα οποία είναι τεράστια. Να γνωρίζετε ότι πέρσι είχαμε 42.000 προσλήψεις αναπληρωτών και φέτος έχουν γίνει μέχρι στιγμής 21.000 προσλήψεις. Αυτό σημαίνει αυτόματα και το ξέρετε ότι τα σχολεία λειτουργούν με 20.000 κενά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μόρφωση των παιδιών μας και βέβαια με ένα ολοήμερο που υπολειτουργεί, με ειδικότητες που λείπουν, με δασκάλους που δεν υπάρχουν, με τρομακτικά προβλήματα στην εκπαίδευση και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα άλλο πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι οι σοβαρές ελλείψεις στην καθαριότητα. Τα νούμερα νομίζω βοηθούν πάρα πολύ, δηλαδή με στις 13.000 σχολικές μονάδες έχουν γίνει 9.500 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας και 4.500 είναι με μειωμένο προσωπικό, με μειωμένο ωράριο. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Στα νηπιαγωγεία ιδιαίτερα είναι 3,5 ώρες. Αν το νηπιαγωγείο ξεκινάει 8 και τελειώνει 4 η ώρα, σε καμία περίπτωση το τρίωρο δεν επαρκεί στο να καθαριστούν οι επιφάνειες όπως προβλέπει ο ΕΟΔΗ. Δηλαδή, μας στέλνουν συνέχεια πρωτόκολλα, σε καμία περίπτωση όμως αυτά τα πρωτόκολλα έχουν γίνει λάστιχο και δεν μπορούν να υλοποιηθούν αντικειμενικά γιατί οι προσλήψεις είναι ελάχιστες και τα σχολεία κλείνουν λερωμένα και ανοίγουν το πρωί με τον ίδιο τρόπο. Τα προβλήματα λοιπόν υπάρχουν, ήδη έχουν αρχίσει κρούσματα σε σχολεία και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σχετικά το τι θα γίνει αν υπάρχει ένα κρούσμα μέσα στο σχολείο, πώς θα αντιμετωπιστεί, γιατί ο δάσκαλος καλείται να γίνει και γιατρός, να το προσεγγίσει, να το αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχουν έρθει ειδικά ρούχα που προβλέπονται για αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει πρόβλεψη εάν υπάρχουν κενά που θα προκύψουν από απουσίες, αδιαθεσίες εκπαιδευτικών και βέβαια αυτό έτοιμα για νοσηλευτή περισσότερο παρά ποτέ τώρα είναι επίκαιρο. Δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια εμείς εκπαιδευτικοί και συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να παλεύουμε μαζί με γονείς, ενώσεις γονέων, με συνεχείς παραστάσεις διαμαρτυρίας και σε διευθύνσεις και στο Υπουργείο και με συναντήσεις με τους δημάρχους, διεκδικούμε σήμερα αυτό που είναι απολύτως αναγκαίο, ρεαλιστικό και απαραίτητο. Τη μείωση του αριθμού των μαθητών στα 15 παιδιά ανά τμήμα. Και βέβαια, αυτό λέμε ότι σήμερα έχουν κλείσει 2.500 σχολεία από το 2012 και αυτό έπρεπε να γίνει, να πάρθουν δηλαδή αυτά τα μέτρα ώστε να υπάρχουν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, να υπάρχουν τεστ για όλους τους εκπαιδευτικούς, να γίνουν διορισμοί προσωπικού, να υπάρχει χρηματοδότηση, να ξέρετε ότι σε κάθε τάξη έχει έρθει ένα αντισηπτικό. Αυτό είναι σήμερα ότι είχε το καλοκαίρι τα ίδια πράγματα. Ένα αντισηπτικό από το Δήμο και όποιος προλάβει, όταν τελειώσει, θα πρέπει να παρακαλούν τα σχολεία να ξαναστείλουν οι Δήμοι ένα ακόμα αντισηπτικό. Και βέβαια, ένα πρόβλημα αυτό που σήμερα είναι απαραίτητο. Και δεν κάνουμε βήμα πίσω από αυτό, να υπάρχει σχολιατρική επιτροπή, να υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες. Αύριο υπάρχει ένα πανεκπαιδευτικό παλαϊκό συλλαλητήριο. Καλούμε όλο τον κόσμο, γονείς, μαζί με το προσωπικό καθαριότητας,
μαθητές, γιατί σήμερα πρέπει να διεκδικήσουμε συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής. Και βέβαια, εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, θα συνεχίσουμε την πάλι και οργανώνουμε την απεργιακή μας απάντηση 24 Σενάτου. Να είστε καλά.